είναι αυτή τη στιγμή το υπαριθμόν ένα θέμα στην Ελλάδα και από τα σημαντικότερα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα καταλογίσω αυτή τη στιγμή ευθύνες, αν και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες για την ολιγορία την κρατική. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δούμε πώς θα ενωθούν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την πολύ αυξημένη μεταναστευτική ροή που έχει δημιουργηθεί ειδικά στα νησιά του Αιγαίου. Πλέον, από ό,τι ξέρω, αύριο αναμένεται και το ΝΑΤΟ στην περιοχή των 12 νήσων, άρα θα έχουμε πολύ πολύ αυξημένο στόλο να επιτηρεί εκεί πέρα, να δούμε αν θα βγει εκεί πέρα κάποιο αποτέλεσμα. Και η σημαντικότερη ημερομηνία είναι σε λίγες μέρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου θα προσκληθεί και ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο κ. Νταβούτογλου, να εκθέσει και τις δικές του απόψεις. Εκεί πέρα, κύριε Νικολόπουλο, εγώ είμαι κάθετος. Πρέπει όχι μόνο η ελληνική πλευρά, δεν αρκεί μόνο η ελληνική πλευρά, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκληρύνει πάρα πολύ τη στάση της. Και πρέπει να σκληρύνει τη στάση της, διότι υπάρχει το φαινόμενο. Και θα αναφερθώ στο κέντρο κράτησης που έχουμε εδώ πέρα στην πόλη της Κορίνθου, το οποίο έχει Μαροκινούς. Αν σκεφτείτε πού είναι το Μαρόκο, δεν δικαιολογείται, πρώτον, οι Μαροκινοί δεν είναι πρόσφυγες, δεν υπάρχει πόλεμος εκεί πέρα, και δεύτερον, είναι στην βορειοδυτική πλευρά της Αφρικής. Ακριβώς, νότια της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Παίρνουν το αεροπλάνο από το Μαρόκο, πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς και από εκεί πέρα προσπαθούν να περάσουν, επειδή έχουμε γίνει ξέφραγο αμπέλι το τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρέπει να απαιτήσει από την Τουρκία να αυστηροποιήσει την διαδικασία για την βίζα, δηλαδή να υποχρεώνονται οι Μαροκινοί, Αλγερινοί και άνθρωποι από άλλες χώρες στην διαδικασία της βίζα για να πάνε στην Τουρκία για να περάσουν μετά στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πρέπει όμως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να σηκώσει λίγο τους τόνους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να δει πώς θα μπορέσουμε να πάμε σε πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που θα έχουν και κάποιο αποτέλεσμα. Φτάνουν πια τα λόγια, έχει έρθει η στιγμή, λέει, των πράξεων.